Δικό ντροπής, ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική κηδεία, πλήθος κόσμου. Να φύγουμε από το παρατράγουδο αυτό με την κυρία Λουκά. Πλήθος κόσμου, τραγικές φιγούρες φυσικά, η σύζυγος του Θέμου Αναστασιάδη, που ξαναείπαμε μέσα από την εκπομπή μας, η Βασιλική, ήταν εκεί μέχρι δίπλα στο Θέμο της, μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα τρία τους παιδάκια, η αδελφή του, η Νταϊάννα, και πάρα πολλοί κόσμος από τον πολιτικό χώρο, από τον δημοσιογραφικό χώρο, από τον επιχειρηματικό χώρο. Όλοι ήταν εκεί. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά του με τη σύζυγο. Βλέπουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Βλέπουμε τον κύριο Κυριακού. Βλέπουμε την κυρία... Ήταν ο κύριος Κοντομινάς. Τον κύριο Γιάννη, τον κύριο Σαμαράς. Πλήθος κόσμου. Δημοσιογράφοι. Ο Γιάννης Πρετεντέρης ήταν. Η Δούκησα Νομικού είναι εδώ. Από την κυβέρνηση υπήρξε άνθρωπο να πάει. Γενιστάει. Όχι, δεν είδαμε κάποιον. Δεν είδαμε κάποιον. Μάλιστα. Εδώ είναι η αδερφή του Θέμου με τον γιο της, με τον ανιψιό. Η Νταϊάννα Αναστασιάδου. Με τον ανιψιό του Θέμου. Η θλίψη όλων ζωγραφισμένη στα πρόσωπα. Ο Αντώνης Σαμαράς. Πρέπει εδώ ο Βασίλης ο Κικίλιας να πούμε ότι ο Θέμος βοήθησε πάρα πολλά άτομα να εξελιχθούν στον χώρο της τηλεόρασης του θεάματος. Ο Θέμος έκανε πολλές φίρμες. Δημιούργησε φίρμες. Έκανε φίρμες. Παρουσιαστές και παρουσιάστριες ανέβηκαν και εξελίχθηκαν από τις εκπομπές του Θέμου Αναστασιάδη. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί έγιναν γνωστοί. Είναι αλήθεια. Έγιναν διάσημοι. Είναι αλήθεια. Από εκεί πέρα, πώς χειρίζεται ο καθένας τη δημοσιότητά του, ήταν άλλο θέμα. Εντάξει, βέβαια. Διότι κατηγορήθηκε γι' αυτό ο Θέμας. Αλλά αυτά τα 10 λεπτά δημοσιότητας που κάποιοι άνθρωποι. Κύριε Καλογρίδη, εδώ είδαμε την Τατιάνα Στεφανίδη με τον σύζυγό της Νίκο Βαγγελάτο. Εγώ έχω να πω κάτι. Ότι μέσα σε συγκεκριμένες φωτογραφίες έχω δει πρόσωπο. Όπου όλο το διάστημα που ο Θέμος Αναστασιάδης ήταν ζωντανός, τον έβριζε. Mm. Και το λέω δημοσίως εδώ. Φαντάζομαι. Υπάρχει πρόσωπο λοιπόν. Αλήθεια. Πρόσωπο που είδα μέσα εδώ στις φωτογραφίες. Όπου έβριζε ο Θέμος Αναστασιάδη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, τα επαγγελματικά δεν πήγαν και καλά. Και βλέπουμε αυτό. Εδώ ότι κάποιοι πήγαν στην κηδεία για να κάνουν δημόσιες σχέσεις ή για να δείξουν το πόσο πόνισαν που έφυγε ο Θέμος. Άνθρωποι που του κάνανε υπόγειο πόλεμο. Επικοινωνιακό πόλεμο. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορείς, εσύ που τον έβριζες, εσύ που τον πολέμαγες, εσύ που του έσκαβες το λάκκο, να φορέσεις τα μαύρα σου ρουχαλάκια και τάχαμε ότι μιξοκλές. Έτσι. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πάμε παρακαλώ πολύ πλάνα, να δούμε πλάνα, να πούμε ότι ολόκληρος ο επιχειρηματικός κόσμος έστειλε και στεφάνια, βρέθηκαν και εκεί. Βλέπουμε εικόνα μέσα από την εκκλησία. Να ακούσουμε παρακαλώ πολύ, αν μπορούμε. Καμία μάχη όμως δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτή. Η τιτάνια μάχη για τη ζωή. Ο Θέμος λάτρευε τη ζωή. Όπως ο Θέμος κυκλοφορούσε ανάμεσά μας, ήταν για να φέρει την αταξία. Να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Να προκαλέσει αναστάτωση. Γνωρίζοντας το καθέναν μας σε βάθος, μας πίεζε να γίνουμε καλύτεροι. Όχι καλύτεροι εργαζόμενοι, δημοσιογράφοι κλπ. Καλύτεροι άνθρωποι. Και γι' αυτό ήταν μοναδική, εξαιρετική τιμή που δουλέψαμε μαζί με το Θέμο. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Καμπούρη, οφείλω να πω εγώ ότι η τελευταία σελίδα που είχε στο θέμα και έγραφε ήταν καταπληκτική. Ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος. Πραγματικά. Και επειδή ξέρετε ότι πρέπει να διαβάζω ως γραμματέας του λογικού, πρέπει να διαβάζω. Και πρέπει να ενημερώνομαι.
άσχετα αν ανήκουμε σε αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα, ήταν γραφίδα. Ήταν πραγματικά και θα λείψει. Και το λέω ειλικρινά εγώ. Βλέπω εδώ πέρα τη στιγμή που η σωρός του μεταφέρεται. Ξαναλέμε, την στιγμή που μιλάμε, ίσως να γίνεται και η ταφή του στο χωριό της Μάνης. Βλέπουμε εδώ πέρα το πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο να δει το τελευταίο χειροκρότημα στο Θέμο. Να πούμε ότι η ταφή του που γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στον κότρο Λακωνίας είναι. Θα είναι σε κλειστό οικογενειακό περιβάλλον. Μόνο με την οικογένεια, με τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την αδερφή του και τους στενείς συγγενείς. Και ένα-δυο στενούς φίλους. Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας. Έδωσαν και ήθελαν. Και ήθελε η οικογένεια, η Βασιλική ήθελε, επειδή ο Θέμος ήταν ανοιχτός άνθρωπος, ήθελε οι φίλοι του να έχουν την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσουν. Γι' αυτό το λόγο. Έκανε ανοιχτή κηδεία. Έκανε ανοιχτή. Όποιος... Την νεκρόσιμη ακολουθία την έκανε ανοιχτή και την καφή. Μπορώ να δούμε τον. Και κάνει και φωτογράφου είχε. Οι συνάδελφοι όλοι. Ήταν ένα πρόσωπο που ήθελε να μοιράσει τα πάντα με τον κόσμο. Μπράβο στην οικογένεια πάντως, μπράβο. Ναι. Και αυτό και ακολούθησε. Μπράβο. Να πούμε ότι ήταν όλος ο Αντένα εκεί και με τον ιδιοκτήτη του Αντένα, τον κύριο Θοδωρή Κυριακού. Λάκης Λαζόπουλος. Ο Λάκης Λαζόπουλος. Εγώ ξαναλέω, ήταν πολύ άσχημο πρόσωπο, πολύ γνωστό, της ελληνικής τηλεόρασης, γένους θηλυκού, να πηγαίνει να μιξοκλαίει με τα μαύρα όταν εν ζωή τον έβριζε. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό έχω να πω μόνο. Βλέπουμε εδώ τη Σταματία Τσιμτσιλή, τον κύριο Σοφό. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί, οι περισσότεροι που μπόρεσαν να πάνε ήταν εκεί. Ήταν άνθρωπος χαρισματικός, κύριε. Να μείνουμε εδώ, να μείνουμε εδώ, να μείνουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε λίγο ένα θρησκευτικό δώρο στους τηλεθέτες. Πάμε να δώσουμε ένα θρησκευτικό δώρο στους τηλεθέτες. Να πούμε ότι δεχτήκαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από φίλους τηλεθέτες.